Έχω μια ευκαιρία για σένα. Mm. Θα κάνεις τώρα μια μικρή κατάθεση για αυτό το αριστούργημα και αύριο μεθαύριο, αν θέλεις να το πουλήσεις, θα εισπράξεις μια περιουσία, είσαι. Μπορεί πάλι τα ίδια. Λοιπόν, επειδή σε αγαπάω και σε εκτιμάω πολύ και σε λυπάμαι, θα γράψεις μια επιγραφή πάνω στην βιτρίνα έκλεκτα τρόφιμα. Και θα πάρεις μισό κιλό φέτα και μισό κιλό μπουρδάντελα. Είσαι. Δεν τρέπεσαι, κύριε Γεράσιμε. Δεν κοκκινήσεις. Πώς τολμάς να προσβάλλεις ένα καλλιτέχνη. Εγώ είμαι ζωγράφος, κύριε Γεράσιμε. Ζωγράφος. Είναι φρέσκια η μορταδέλα. Ε, είσαι. Κοίτα τι απότομα μιλάει σε ένα καλλιτέχνη. Ε, λοιπόν, αυτή την προσβολή, κύριε Γεράσιμε, δεν τόλμησε να μου την κάνει κανείς. Εγώ, ο Λεωνίδας, να γράφω επίγραφες σε εκλεκτά τρόφιμα. Πού είσαι, μισό κιλό είπες. Δεν έχω καιρό για χάσιμο, ναι ή όχι. Στάσου, κύριε Γεράσιμε, στάσου να μιλήσουμε. Είναι ανάγκη να βιάζεις, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Λεωνίδα, κύριε Λεωνίδα. Ναι, πουλάκι μου. Σας ζητήσα η Πελαγία Ελεύθερη για μια δουλειά. Είχε και ένα κατσαρολάκι με φαγητό. Πόσο κατσαρολάκι. Τόσο. Ευχαριστώ πολύ, πουλάκι. Μάλιστα καλό. Άσε καλό. Ευχαριστώ. Άρχισε να αναγνωρίζετε η τέχνη. Δεν τη θέλουμε τη μορταδέλα σου, κύριε υποανάπτυκτε.